να θυμίσω λίγο ότι από τον περασμένο Ιανουάριο και πριν ακόμα από την άφιξη της πανδημίας, η ελληνική κυβέρνηση είχε αναθέσει στον νομπελίστα καθηγητή, τον κύριο Χριστόφορο Πισαρίδη, και σε μια καταξιωμένη ομάδα πανεπιστημιακών, αλλά και ανθρώπων της αγοράς από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, να συντάξουν και να υποβάλουν τις προτάσεις τους για μια στρατηγική μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της οικονομίας αλλά και ευημερίας των Ελλήνων πολιτών. Και καθ' όλη τη διάρκεια των μηνών που μεσολάβησαν, και ενώ οι δυνάμεις της κυβέρνησης στράφηκαν ως επιτοπλίστων στην διαχείριση και την αντιμετώπιση της πανδημίας, αυτή η ομάδα των 16 εμπειρογνωμόνων εργάστηκε εντατικά, συνεργάστηκε με πολλούς ακόμα ειδικούς, παραπάνω από 60 αντιλαμβάνομαι, για να παραδώσει σήμερα μία έκθεση που οραματίζεται, μία Ελλάδα που παράγει, εξάγει, καινοτομεί, δημιουργεί πολλές καλά αμοιβόμενες δουλειές, μία Ελλάδα που διαθέτει ένα αποτελεσματικό κράτος στην υπηρεσία του πολίτη, του εργαζόμενου, της επιχείρησης. Θέλω λοιπόν και προσωπικά να σας ευχαριστήσω και όλους όσους όσοι έσπευσαν να συνδράμουν στην σύνταξη αυτής της πολύ σημαντικής πρότασης, αυτού του πολύ σημαντικού σχεδίου ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Θυμάστε ότι σας είχα ζητήσει από τον καθηγητή Πισαρίδη, από την ομάδα του, να είστε πολύ ειλικρινείς στη διάγνωση των προβλημάτων που καλούμαστε να διαχειριστούμε για να αντιμετωπίσουμε χρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες της χώρας. Αλλά να είμαστε και ταυτόχρονα φιλόδοξοι ως προς τους στόχους, ως προς το εύρος των αλλαγών που καλούμαστε να κάνουμε για να αλλάξουμε τη χώρα μας. Και διατρέχοντας τις σχεδόν 250 σελίδες αυτού του σημαντικού πορίσματος, διαπίστωσα ότι ανταποκριθήκατε πλήρως και στα δύο αυτά κριτήρια. Νομίζω ότι η έκθεση δεν διακατέχεται από κάποια διάθεση καλοπισμού ή εξιδανίκευση της κατάστασης, όπως συμβαίνει αρκετά συχνά σε τέτοια κείμενα. Δεν μασάει δηλαδή τα λόγια της για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, τις προκλήσεις που προκαλεί η νέα παγκόσμια ύφεση, αλλά και τις προκλήσεις που μας κληροδότησε η κρίση χρέους της τελευταίας δεκαετίας. Άλλωστε, θέλω να το ξαναπώ, αυτή η έκθεση δεν αποτελεί κυβερνητικό πρόγραμμα, δεν είναι πολιτικό κείμενο και γι' αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να μείνει έξω από την πολιτική, μάλλον θα έλεγα την κομματική αντιπαράθεση, γιατί προφανώς είναι μια έκθεση που θα τεθεί σε δημόσιο διάλογο και δεν θεωρώ αυτονόητο ότι θα συμφωνήσουν όλοι με όσα γράφονται σε αυτό το κείμενο. Αλλά θέλω να τονίσω ότι είναι μια ανεξάρτητη οικονομική έκθεση. Είναι ένα κείμενο αναφοράς, στο οποίο κάθε πολίτης, η ελληνική κοινωνία, τα κόμματα, οι φορείς της αγοράς, της κοινωνίας, τα κόμματα της αλληλεπιδότησης μπορούν να ανατρέχουν ανά πάσα στιγμή και να το συμβουλεύονται. Με χαροποιεί ιδιαίτερα ότι η έκθεση είναι μια έκθεση εξωστρεφής, στηρίζει τις παραδοχές της εξαντλητικής σύγκρισης, benchmarking, στη βάση διεθνών έγκυρων μελετών που αξιολογούν τις επιδόσεις της χώρας μας σε κάθε πεδίο πολιτικής που εξετάζει. Και αφού έχει καταγράψει αναλυτικά τις αγκυλώσεις, τα εμπόδια, παραθέτει καλές πρακτικές, ιδέες, προτάσεις που έχουν δοκιμαστεί επιτυχημένα σε πολλές άλλες χώρες και θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και στην Ελλάδα. Χαίρομαι διότι σε πολλές από τις εισηγήσεις βλέπω να αντικατοπτρίζονται κυβερνητικές πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή έχουν δρομολογηθεί. Μερικά παραδείγματα αναφέρω μόνο, τη μείωση της φορολογίας σε εργαζόμενους, τις παραγωγικές επενδύσεις, την αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης, τη θέσπιση υπηρεσιακών επιθητεία γενικών γραμματέων στα Υπουργεία, την παροχή κινήτρων για περισσότερες επενδύσεις, έρευνα και καινοτομία, τη δημιουργία ενός ανταποδοτικού, δεύτερου πυλώνα, επικουρικού πυλώνα στο ασφαλιστικό μας σύστημα
τη στήριξη της οικογένειας, της προσχολικής ειδικά εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος. Ταυτόχρονα, η έκθεση θέτει ως κυρίαρχο στόχο πολιτικής την αύξηση των εισοδημάτων. Με ποιο τρόπο όμως, όχι με τον παραδοσιακό τρόπο που μας οδήγησε παρολίγο στην πτώχευση, δηλαδή με παροχές και αυξήσεις μισθών, κατά κανόνα μηδενικά, αλλά μέσα από τη βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων, εκεί που υστερούμε σημαντικά ως χώρα. Και για να συμβεί αυτό, πρέπει να αυξήσουμε κατά πολύ τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Για την ακρίβεια, θα πρέπει να τις διπλασιάσουμε, ώστε να καλύψουμε αυτό το μεγάλο κενό από επένδυσης που συσσωρεύτηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετούς κρίσης. Υπάρχουν δύο δρόμοι για να γίνει διεθνώς ανταγωνιστική και ελκυστική στους επενδυτές μια χώρα. Η Ελλάδα δεν πρόκειται και δεν πρέπει ποτέ να γίνει ένας επενδυτικός προορισμός χαμηλού κόστους. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί ως προς τη φορολογία, την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού μας, τη λειτουργία του κράτους, τη διαφάνεια, την ανεξαρτησία των θεσμών. Όχι όμως ως προς το κόστος εργασίας. Αυτή είναι λοιπόν η μεταρρυθμιστική πρόκληση που έχουμε μπροστά μας και που μας θέτει όλους πρώτων ευθυνών μας. Η έκθεση Πισαρίδη είναι ένας οδικός χάρτης που μας οδηγεί σε αυτήν την κατεύθυνση. Είναι και ένας οδικός χάρτης ο οποίος έχει στη διάθεσή του και τα πρόσθετα πολεμοφόδια του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που για πρώτη φορά θέτει στη διάθεση του μετασχηματισμού της χώρας σημαντικότατα κεφάλαια από το 2021 και μετά, τα οποία και πρέπει να αξιοποιηθούν ακριβώς στην κατεύθυνση την οποία συνιστά το σχέδιο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Και νομίζω ότι αυτές είναι και οι προτεραιότητες που αποτυπώνονται στο προσχέδιο το οποίο έχει στείλει η ελληνική κυβέρνηση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς με τις προτάσεις της για το RRF, για το Ταμείο Ανάκαμψης. Σταματώ εδώ και πάλι θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πολύ συστηματική δουλειά που κάνετε και πιστεύω ότι αυτό το κείμενο το οποίο έχει συνταχθεί θα είναι ένα σημείο αναφοράς για το μέλλον και πρέπει να αποτελεί έναν όσο το δυνατόν πιο υπερκομματικό οδηγό για σημαντικές προτεραιότητες, τις οποίες πάνω απ' όλα πρέπει να συμφωνήσουμε ως κοινωνία ότι πρέπει να θέσουμε και στη συνέχεια προφανώς θα πρέπει να υλοποιήσουμε τις σχετικές πολιτικές που θα μας επιτρέψουν να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που ακούω τα λόγια σας, γιατί είναι ακριβώς αυτό που προσπαθήσαμε να επιδιώξουμε με την μελέτη αυτή, με την έκθεση αυτή. Χαίρομαι που το διαβάσατε με αυτό το πνεύμα. Η πρόθεση που είχαμε είναι να κάνω μερικά, δηλαδή μια πεντάλεπτη εισαγωγή στο έργο, μετά να σας κάνουμε την παρουσίαση με διαφάνειες, αλλά έχετε πει σχεδόν όλα που θα έλεγα στην πεντάλεπτη μου εισαγωγή. Τέλος πάντων, θα ξαναπώ έτσι για τον τύπο, ότι κεντρικός στόχος των εισηγήσεών μας είναι, όπως έχετε πει, ο εξυγχρονισμός της οικονομίας της χώρας, που θα έχει σαν αποτέλεσμα τη συστηματική αύξηση του κατακεφαλή πραγματικού εισοδήματος, ώστε αυτό να συγκλίνει σταδιακά με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον βασική στόχη κατά τη διαδικασία σύγκλησης κυρίως είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, κυρίως μέσω της κοινωνικής κινητικότητας και της αναβάθμισης των ευκαιριών για τα περισσότερα αδύναμα νοικοκυριά και η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Δηλαδή αυτό που δίνουμε περισσότερη έμφαση εδώ είναι πως, όπως έχετε πει πάλι, η αναβάθμιση των εισοδημάτων δεν γίνεται με κοινωνικές παροχές, αλλά με την καλύτερη κατάσταση της οικονομίας και με την εξέβρεση θέσεων εργασίας. Όπως θα δείτε, στην τελική έκθεση έχουμε προσθέσει πολλές νέες κατευθύνσεις σε σχέση με την διάμεση που σας παρουσιάσαμε τον περασμένο Ιούλιο. Το πρόγραμμα δράσεων που προτείνουμε συμβάλλει με την τεχνολογική αναβάθμιση της Ελλάδας
οι ψηφιακές υποδομές και οι μεγαλύτερες και πιο παραγωγικές εξωστρεφείς εταιρείες. Θα προκαλέσει επίσης αύξηση της απασχόλησης τόσο μέσω της μείωσης της ανεργίας όσο και μέσω της αύξησης της συμμετοχής στην αγορά εργασίας υπό αποσχολούμενων ομάδων πληθυσμού όπως οι γυναίκες και οι νέοι. Και σε αυτό δίνουμε μεγάλη σημασία στην έκθεσή μας, γιατί πιστεύουμε στην ισότητα των φύλων που δεν υπάρχει σήμερα ακόμα στην Ελλάδα, στην αγορά εργασίας τουλάχιστον. Είναι σημαντικό όταν υλοποιούνται οι δράσεις που προτείνουμε να υπάρχει ιδιοκτησία και υποστήριξη από τους υπεύθυνους στο δημόσιο και πολιτικό τομέα και από το μέρος του πληθυσμού που επηρεάζει άμεσα, κάτι που έχετε πει πριν 3-4 χρόνια στο Οικονομικό Φόρουμ των Δερφών, όταν μιλούσατε στον καθηγητή Φέρκουσον από το θυμάμαι. Είναι επίσης σημαντικό να ακολουθηθεί μια σειρά προτεραιοτήτων στην υλοποίηση που αυξάνει την αποτελεσματικότητά τους λόγω συμπληρωματικότητας των επιμέρους δράσεων. Οι νέες ιδέες στην οικονομική θεωρία σήμερα για μεταρρυθμίσεις. Αυτά είναι θέματα που αναλύονται με λεπτομέρεια στην τελική μας έκθεση. Έχουμε ετοιμάσει μια παρουσίαση του προγράμματος δράσεων με διαφάνειες. Όπως είπατε και εσείς πάλι, δεν μπορούμε να καλύψουμε ολόκληρες τις 260 σελίδες. Αλλά θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε με τη συμμετοχή των άλλων μελών της Επιτροπής. Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους που συνέβαλαν στην έκθεση με τις εισηγήσεις και κριτική τους και από το γραφείο σας, τους συμβούλους της Επιτροπής και πολλούς άλλους. Εισηγούμε να παρουσιάσω εγώ ένα πρώτο μέρος που αφορά την οικονομία στο σύνολό της και μετά να δώσω το λόγο στον Νίκο Βέτα, που θα μιλήσει για πιο συγκεκριμένες δράσεις. Στο τέλος, εμείς και τα άλλα δύο μέλη της Επιτροπής που είναι παρόντες, θα δεχτούμε ερωτήσεις που ίσως να έχετε. Πριν όμως προχωρήσω στην παρουσίασή μου, θα ήθελε ο Νίκος να πει δύο λόγια για αυτός για το έργο της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ψαρίδη. Κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργή, είναι πραγματικά μεγάλη τιμή για μας να έχουμε την ευκαιρία να συμβάλλουμε με ένα σύνολο προτάσεων που πιστεύουμε ότι αν εφαρμοστούν κατάλληλα μπορούν να θέσουν τη χώρα μας σε ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά. Δεν θέλω να καταναλώσω το χρόνο σας. Θα ήθελα μόνο να τονίσω τρία θέματα τα οποία βλέπει κανείς να διατρέχουν την έκθεσή μας. Το ένα είναι ότι χωρίς παρεμβάσεις στον τρόπο που λειτουργεί σήμερα ο δημόσιος τομέας και οι αγορές, μπορούμε να περιμένουμε ότι μετά το τέλος αυτής της πρωτοφανούς κρίσης που διέρχεται η χώρα μας σήμερα, θα υπάρχει ανάκαμψη, αλλά αυτή η ανάκαμψη δεν θα είναι ούτε έντονη, ούτε τόσο μακρόχρονη για να συγκλίνουμε στην Ευρώπη. Άρα είναι απαραίτητες οι παρεμβάσεις. Το δεύτερο είναι ότι το να έχουμε περισσότερο ανοιχτές αγορές και αποτελεσματικό δημόσιο τομέα είναι κάτι το οποίο ευνοεί κατά προτεραιότητα τα πιο αδύναμα νοικοκυριά. Και όπως είπε και ο κύριος Πισαρίδης, δίνουμε στην έκθεση ιδιαίτερη έμφαση στους περισσότερο νέους και στις γυναίκες που σήμερα η αγορά δεν τους μεταχειρίζεται με τον τρόπο που θεωρούμε ότι πρέπει και αυτό δεν είναι μόνο ένα θέμα κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης, αλλά είναι δύσκολο να πετύχει κανείς ισχυρή ανάπτυξη στην Ελλάδα χωρίς να ενσωματώσει πιο πλήρως και αυτές τις ομάδες του πληθυσμού. Και τέλος, η έμφαση η οποία δίνεται στο ανθρώπινο κεφάλαιο με όλους τους δυνατούς τρόπους, αυτό είναι το όχημα το οποίο μπορεί να προχωρήσει τη χώρα μας μπροστά, όχι η χαμηλή μισθή, όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, και αυτό σχετίζεται άμεσα και με την ανάπτυξη του τεχνολογικού περιεχομένου της παραγωγής. Σας ευχαριστώ.